Ποιος είστε, κύριε Τέσλα? Ή μάλλον, καλύτερα, τι είστε? Η παρουσία σας εδώ παραπέμπει σε άνθρωπο. Η φήμη σας όμως, για κάποιον που δεν είναι κοντά για να σας δει, απλώνεται. Σαν αστικός μύθος. Πώς νιώθετε που θέλουν να μοιραστείτε το βραβείο Νομπέλ με τον κύριο Έντισον? Γνωρίζω δύο σπουδαίους ανθρώπους. Ο ένας είστε εσείς και ο άλλος είναι αυτός ο νεαρός. Που στέκεται μπροστά σας. Τι έχετε να μου δείξετε? Αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν ενισχύεται η ροή της ενέργειας. Είναι αδύναμο. Οι ιδέες του κυρίου Τέσλα είναι πραγματικά εξωφρενικές. Μιλήστε μου για τη μητέρα σας. Λένε ότι από εκείνη πήρατε το χάρισμα. Εσέ, πηγή των πάντων, στους ουρανούς και γη, πώς να σε αγγίξω? Κι όμως, την ίδια στιγμή πειραματίζεστε με τις δυνάμεις της φύσης και θαμπώνετε το κοινό με τις εφευρέσεις σας σαν αλχημιστής. Τα αγοράζω όλα. Ό,τι έχετε εφεύρει. Όλες σας τις πατέντες. Όλα. Βλέπετε την εφαρμογή του εναλλασσόμενου ρεύματος. Αν περάσω ανάμεσά τους, τι πιστεύετε ότι θα συμβεί? Ο διευθυντής της φυλακής μου πρότεινε να αποφύγω την κρεμάλα. Καλύτερα να πέθανα με ένα πιο σύγχρονο και πολιτισμένο τρόπο. Θέλετε να μαγειρεύετε το φαγητό σας με αυτό το ρεύμα? Φαίνεται ότι δεν αντιλαμβάνεστε το αμερικάνικο χιούμορ. Τι έχετε να δηλώσετε για την κατοχύρωση της εφεύρεσης του τηλέγραφου από τον Μαρκόνι? Πώς να σας εμπιστευτώ? Πώς να πείσω και τους άλλους να κάνουν το ίδιο? Αποφεύγετε όμως κάθε ίχνος οικειότητας. Σε μένα μπορείτε να μιλάτε ελεύθερα. Ποιος χάραξε αυτά τα σύμβολα? Τι όραμα? Δεν κατάφερα τίποτα.